Να σου πω λίγο. Θέλω να μας πεις για την κόρη σου. Γιατί τρέπεσαι όταν πηγαίνεις στο σχολείο? Γιατί μεγάλη. Ναι, γιατί πήγα να πάρω τους βαθμούς, όπως σου λέω. Ήταν πολύ καλή μαθήτρια. Ήταν στο γυμνάσιο, ήταν σημειοφόρος. Και όταν έβλεπα όλο 20-19, 20-20-20, με πιάσαν τα γέλια και μου λέει: Γιατί γελάς? Μου λέει: Γιατί ντρέπομαι? Μου λέει: Γιατί ντρέπεσαι? Μου λέει: Αυτό είναι καλό, πρέπει να χαίρεσαι. Λέω: Γιατί εγώ είμαι πολύ κακός μαθητής. 20 δεν λέω, δεν μάζευα όλη τη χρονιά. Εγώ λέω: 5-8, δεν έκανα συγκεντρωτικό, λέω 20. Και μου λέει: Όχι, είναι ωραίο να χαίρεσαι. Είναι όλα τα παίρνει 20. Ναι, είχε πέρυσι 19 και 12. Δηλαδή, 13, επιστρέφει από το σπίτι και διαβάζει μόνη τη. Όχι, είναι τακτική. Ναι, ναι, ήταν από μικρή. Φαίνεται το παιδί που θα διαβάσει. Φαίνεται. Δεν φαίνεται από δεύτερη. Η μικρή λίγο πιο τσαχμίνα, δεν τη βλέπω πολύ. Ναι. Αλλά η μεγάλη ήταν από μικρή έτσι. Αλλά και θα βγει τώρα, εντάξει, μεγάλωσε κιόλα, βγαίνει και έξω, κάνει αυτά, τι αρέσει να έχουμε. Έχει, έχουμε και φλερτ, έχουμε, εντάξει. Τι εννοείς? Δεν θα έχουμε φλερτ. Το γνώρισε το φλερτ. Έχουμε και φλερτ, ναι. Μην το. Γιατί το λες έτσι? Το λέω γιατί εντάξει, εγώ μια χαρά είναι η κοπέλα, είναι. Ναι, ναι, εντάξει. Έλεγα στις αρχές, έλεγα παιδί μου, δεν θα γνωρίσει ένα γόρι, δεν θα γνωρίσει κάποιον. Τώρα που γνώρισε, μου φαίνεται περίεργο, το ξέρεις. Γιατί. Εντάξει, μου φαίνεται. Τι του είπες εσύ όταν το γνώρισες? Τι, του λέω, το κοίταξε, λέω, σε ξέρω σένα, του λέω. Και ξαναγύρισε. Έτσι ήταν μια παρέα όλη μαζί εκεί. Εντάξει, αλλά.